Λοιπόν, όνειρα καύσωνα 8.652 νομίζω. Διορθώστε να μένουμε λάθος. Πάμε. Γεια σου, Αγγελική, γεια. Είδα χθες το βράδυ ένα όνειρο και ήθελα αν μπορούσες να μου το εξηγήσεις. Λοιπόν, είδα ότι ήμουν... με ψηλωνίατα. Ότι ήμουν στο σπίτι της γιαγιάς μου, που έχει πεθάνει πρόσφατα, και ήταν νύχτα και καθόμουν με τη μαμά μου και μου έλεγε ότι μέσα σε αυτό το σπίτι υπάρχει κάτι που τρόμαζε πολύ τη γιαγιά μου και την ώρα που, άκουγα συσταγωγικά τα λόγια της, είδα στον τοίχο μια σκιά μιας τεράστιας αράχνης και ξαφνικά βρέθηκε στα χέρια μου και με τσιμπούσε. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αλλά την έσκισα στη μέση. Μετά μπάντας. Μετά όμως είδα μια τεράστια τρύπα στο δάχτυλό μου και έβλεπα δέρμα, όχι κόκαλο, αλλά όχι αίμα. Βασικά, όταν ξύπνησα, η όψη του κύκλου στο στόμα μου, η τρύπα δηλαδή, μου φέρνει μια αρνητική ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Η σκέψη της τρύπας στο στόμα μου. Ακούγεται πολύ λάθος γενικά αυτό. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Οπότε αυτό το κομμάτι εγώ δεν θα το αγγίξω, δεν καταλαβαίνω τι λες. Λοιπόν, ότι είσαι σπίτι της γιαγιάς σου η οποία έχει πεθάνει, σημαίνει ξεκάθαρα ότι απλά οι αλλαγές και οι χώροι που συνήθιζες να πηγαίνεις, που έχεις κόψει να πηγαίνεις, σε τρομάζουν. Γι' αυτό και βλέπεις αράχνες. Ή αράχνες λοιπόν. Ή σου λέει η μάνα σου ότι κάτι έβλεπε η γιαγιά σου και την τρόμαζε. Δεν σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι γενικότερα είσαι. Όχι storyteller. Είσαι από αυτούς που σου αρέσει να ακούνε ιστορίες. Και εγώ είμαι από αυτά δηλαδή τα άτομα. Αλλά μου αρέσει δηλαδή να με πιάσει κάποιος να μου πει α, εδώ έχει γίνει αυτό, εδώ έχει γίνει εκείνο. Α, παλιά. Κάτι. Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους. Άρα. Και εκείνη τη στιγμή βλέπεις τις αράχνες στον τοίχο. Σημαίνει ότι αυτό που σου λένε, μάλλον το οπτικοποιείς ταυτόχρονα και φτιάχνεις μια. Και το τετραπλασιάζεις στο μυαλό σου. Δηλαδή, άμα εγώ σου πω, είδα τον Κώστα με τη Μαρία, εσύ μπορεί να το μεταφράσεις. Η Αγγελική μου είπε ότι ο Κώστας κερατώνει την Άννα με τη Μαρία. Κατάλαβες. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ναι, η αράχνη ήρθε κατά πάνω σου και σου έτρωγε το χέρι. Εμένα μου βγάζει μια χαριστία αυτό. Έχεις ακούσει αυτό που λένε το χέρι που μεταΐζεται το δαγκώνω. Εσύ μπορεί να έχεις αχάριστους ανθρώπους γύρω σου και εσύ να το οπτικοποιείς το όνειρό σου. Κάπως έτσι. Αυτό τώρα με την τρύπα και το στόμα και το έτσι, δεν ξέρω τι σημαίνει, δεν το αγγίζω. Βασικά δεν το κατάλαβα. Καλησπέρα. Είδα ένα όνειρο και θέλω αν μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Ποιο πουλάκι μου. Πήγα στο καφέ που βγαίνουμε κάθε φορά και όταν οι κολλητές μου και δεξιά αυτός που θέλω σε ένα καναπέ, φαντάζομαι όχι και όταν, φιλήθηκαν σταυρωτά και αγκαλιάστηκαν. Πρώτα με τη μεσαία φίλη μου και μετά με αυτήν από αριστερά στη συνέχεια το αγόρι σηκώθηκε να φύγει και εγώ τον κυνήγησα. Κυνηγούσα. Τι μπορεί να σημαίνει. Μα το Θεό δεν κατάλαβα τι μου είπες. Αν κατάλαβα καλά, καθώς ήταν σε μια καφετέρια και αυτός καθόταν από αριστερά και φίλος σου από δεξιά και μετά φιλήθηκαν σταυρωτά και μετά σηκώθηκε τους και φύγε από αριστερά, αλλά τι σημασία έχει αυτό, τι, από ποια πλευρά. Ενώ, εκτός αν κάνουμε πολιτική συζήτηση και δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές σημαίνει ότι αυτός που θέλεις νιώθεις ότι δεν παίρνεις το αντίστοιχο feedback με αυτό. Δηλαδή ότι δεν σε γουστάρει όσο εσύ. Πράγμα από το οποίο εγώ γενικά δεν το θεωρώ κακό. Πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιούμε μερικά πράγματα. Αυτό. Βέβαια. Whatever. Δεν κατάλαβα. Γεια σου, Αγγελική. Ήθελα να σου πω κι εγώ με τη σειρά μου τον δικό μου όνειρο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Είδα ότι βρισκόμουν σε ένα μεγάλο κτίριο, μάλλον πανεπιστήμιο, και ψάχνα την τάξη μου γιατί ήταν αλφαβητικά. Μετά από αυτό υπάρχει ένα κενό, γιατί δεν θυμάμαι τι παίχτηκε στη συνέχεια και απλά θυμάμαι μόνο το τέλος. Στο οποίο βρίσκομαι κάπου με ένα παιδί, σταμάτησε στο όνειρο, και γελάμε μέσα σε πολύ κόσμο. Και επειδή ήταν η μέρα που επιστρέφαμε στα σπίτια μας και θα έπρεπε να τον αποχαιρετήσω και έφυγα, και πήγα στο δωμάτιό μου, ενώ είχε λείψει για 2 λεπτά, για να γλιτώσω, γιατί θα στεναχωριόμουν πολύ. Μάλλον κατάλαβα ότι έτρεφα συναισθήματα για αυτόν. Ήξερα επίσης ότι αυτός τρέφηκε για μένα, χωρίς να μου το πει. Ενώ έτοιμαζα τα πράγματά μου, μπήκε στο δωμάτιό μου και έκανε μια κίνηση που σήμαινε «έλα έξω να μιλήσουμε». Και εγώ του κάνω όχι. Και μου λέει «καλά», με νευριασμένο ύφος, και φεύγει και του λέω «περίμενε» και τρέχω από πίσω και αγκαλιαζόμαστε σφιχτά. Εκείνη την ώρα με ξύπνησε ο μπαμπάς μου πάνω στο καλό και δεν συνέβη τίποτα άλλο. Ένχει ένστικτο ο μπαμπάς μου.
Ότι ήσουν σε πανεπιστήμιο σημαίνει ότι έχεις ανάγκη για μια αναβάθμιση του εαυτού σου, μια αλλαγή και χώρου και προσωπική σου. Ότι ήσουν με κάποιον με τον οποίο τρέφατε αμοιβαία ερωτικά συναισθήματα σημαίνει πρώτον ότι έχεις ανάγκη από αυτό το πράγμα αυτόν τον καιρό. Δηλαδή κάτι ήρεμο, όμορφο και ρομαντικό. Και β' ότι εντάξει, γενικά δεν μπορούμε πάντα να είμαστε σίγουροι χωρίς να μας το έχει πει ο άλλος. Αυτό είναι βέβαια δικιά μου οπτική. Οπότε θέλεις τέλος πάντων κάτι πιο sure, κάτι πιο secure. Δεν μπορείς όλα τα παιχνίδια. Καμιά. Αυτός μπήκε μέσα στο δωμάτιό σου, δηλαδή στο χώρο σου. Δηλαδή, ναι, μεν εσύ είσαι έτοιμη για κάτι σοβαρό και όμορφο, αλλά όταν μπαίνεις στο δικό σου χώρο, κάπως ταράζεσαι. Γι' αυτό τον έδιωξες. Όμως μετά κατάλαβες ότι έκανες λάθος και πήγες και τον βρήκες και γυγαγιαστήκατε σφιχτά. Και πάλι καλά που δεν εξελίχθηκε παραπάνω αυτή η ιστορία, γιατί θα χάλαγε το ρομαντισμό της. Είσαι μάλλον από αυτούς τους ανθρώπους που ανήκουν στην κατηγορία μου, που ψάχνουν την αγάπη σε λάθος μέρη. Κλάμπ σκουλουπού. Ψάξτε τα πόδια. Αυτά από μένα. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Μπα, βασικά θα έχει άλλο επεισόδιο. Άκυρο. Γεια σας.